Μια και ξεκινήσαμε με θέατρο, να κλείσουμε και με θέατρο την πρώτη μισή ώρα της εκπομπής. Έχουμε μια έκτακτη, όπως τα λέγανε τα παλιότερα χρόνια οι μαμάδες, παράσταση στο θέατρο Αυλαία. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, έκτακτη από την άποψη ότι είναι εξαιρετική, γιατί έχει να κάνει με όλα αυτά που γνωρίζαμε για την αρχαιότητα και με την, και τη μυθολογία, αλλά μας τα φέρνουν όλα τούμπα, τίποτα από αυτά που γνωρίζετε λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία. Διότι τώρα τα κορίτσια που είναι εδώ, οι οποίες είναι η Φένια Πλιάτσικα και η Έστερ Σερεμέτια Ζάρια, που θα μπορούσε να παίζει άνετα σε βραζιλιάρικο με αυτό το όνομα. Δηλαδή, έτσι μου έρχεται να τις κάνω ντουμπλάς, δηλαδή. Ναι. Είναι το επόμενο. Ήρθαν να μας μιλήσουν για την παράσταση Ηλίθια. Τα πράγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που ακούτε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να καταλάβετε και να μάθετε πώς γράφεται η Ηλίθια, τι ακριβώς είναι, πώς θα πάμε να τη δούμε και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Κορίτσια. Καλησπέρα καταρχήν. Λοιπόν, η Ηλίθια γράφτηκε πριν 2,5 χρόνια από το Μιχάλη Δαρνάκη και τη Μαρία Λαυτσίδου. Είναι βασισμένη στη δομή της τραγωδίας, δηλαδή ένας πρόλογος ο οποίος θυμίζει κατά πολύ αρχαία τραγωδία, σε εισάγει στο θέμα και στο τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η Ηλίθια λοιπόν είναι μια βασίλισσα στη Θήβα του 5ου αιώνα που θέλει να γίνει η ζωή της τραγωδία και κάνει τα πάντα για να το πετύχει μαζί με την παραμάνα της, η οποία της συμπαραστέκεται σε όλες τις προσπάθειες. Μεγαλοπιάνεται δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι. Αχα. Ουσιαστικά το έργο αναφέρεται στη ματαιοδοξία του ανθρώπου και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να καταφέρει αυτό που θέλει. Άρα δεν είναι χαρακτηριστικό του νέου Έλληνα που όλα αυτά τα χρόνια μας λένε ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα αποκτήσουμε χρήματα και πώς θα γίνουμε διάσημοι κτλ. Υπήρχε από παλιά, το έχουμε κληρονομήσει στο γονίδιο. Ναι, ίσως. Βαθύ το πράγμα. Μάλιστα, με τη Θήβα, με τη Θήβα. Με ποιες κονταροχτυπιόταν εκείνη την εποχή η Ηλίθια, ποιες είναι οι ανταγωνίστριές της που τις κλέβουν τη δόξα. Η Μύδια τώρα θέλει κότσια για να την φτάσει. Προφανώς, ναι, υπάρχει και ατάκτο η απέλετη παραπάνω έχει Μύδια δηλαδή. Πρέπει να γίνω φόνησα για να γραφτεί έργο για μένα. Βλέπουμε και τα πλάνα εντωμεταξύ. Και ποια άλλη, η ωραία Ελένη. Ναι. Η ωραία Ελένη κερδίζει λόγω ωραιότητας, εν πάση περιπτώσει, λόγω ομορφιάς. Άλλη. Η Ηφηγένεια, η Ηλέκτρα. Η Ηφηγένεια γίνεται θυσία, πραγματικά χιλιά κομμάτια γίνεται το κορίτσι. Ποια είναι τα προσόντα της Ηλίθιας που την κάνουν να νομίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στο πάνθεον της ελληνικής δραματουργίας? Ναι, τα προσόντα. Απλά πιστεύει ότι δεν πρέπει να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα όπως φόνο, μοιχεία ή να γίνει θυσία για να γίνει τραγωδία. Πιστεύει ότι επειδή η ζωή της τα έφερε λίγο άδικα, της φέρθηκε λίγο άδικα, με την έννοια του ότι έχασε τον άντρα της, δεν έχει κάνει παιδιά, πηγαίνει μια μέρα στα Διονύσια, βλέπει διάφορες τραγωδίες και λέει γιατί όχι κι εγώ. Έστερ, ξανθιά είναι? Δεν είναι ξανθιά. Πώς θα κάνει καριέρα μα δεν είναι ξανθιά? Θέλω να σου πω ότι οι μελαχρινές, άμα θέλουν, μπορούν μια χαρά να κάνουν καριέρα. Ναι, αλλά το πρώτο βήμα σου λέει, άμα θέλεις να γίνεις μεγάλη, θα είναι να βάψεις το μαλλί τώρα. Όχι, κι όμως, το θέλει τόσο πολύ που τελικά κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται στο τέλος. Χωρίς θυσίες δεν γίνεται, βρε παιδιά, τίποτα. Υπάρχουν θυσίες πολλές. Αυτό είναι το θέμα, το ότι προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή με τα κονέ. Καλεί στο σπίτι της τους τραγικούς ποιητές, τον Σοφοκλή, τον Αριστοφάνη και τον Ευρυπίδη. Ναι. Για να τους καλοπιάσει. Πηγαίνει στην Αίγυπτο να πάρει ένα χρησμό από μία μάντισα. Η οποία είναι ξαδέρφη της Φυτείας. Η Φυτεία, η οποία έχει σχέση με τις Φυτείες και όλα αυτά. Και στο τέλος καταλήγει να γίνει θύμα ενός πολιτή τάπερ της εποχής, ο οποίος πλασάρεται ως συγγραφέας για να της φάει τα χρήματά της. Άρα έχει, θα μπορούσε να έχει, σίγουρα βρε δεν έχει γραφτεί το 2012. Το 11 το... ή το 10 άρχισε 10, να γράφεται. Ναι. Πέρσι είχε παιχτεί από μια ερασιτεχνική ομάδα το βουβό χειροκρότημα μαζί με τα παιδιά, τη Μαρία Λαυτσίδου και τον Μιχάλη Δαρνάκη που γράψανε το έργο και φέτος είναι οι σκηνοθέτες μας. Mm-hmm. Και παίζουν φυσικά και στο έργο. Λοιπόν, και αποφασίσανε ότι θέλουν να ξανανεύει η Ηλίθια με μια τελείως διαφορετική μορφή από αυτή που είχε ανέβει πέρσι. Και έτσι φέτος είμαστε στο θέατρο Αυλαία. Μα είναι πάρα πολύ επίκαιρο το έργο. Είναι πολύ επίκαιρο. Τα τραγούδια επίσης και η στίχη των τραγουδιών είναι επίσης πάρα πολύ επίκαιροι. Τους έχει γράψει ο Μιχάλης Δαρνάκης και τη μελοποίηση έχει κάνει ο Νάσος Πατσίκας από τους Λος Μουχιέρος, οι οποίοι παίζουν live στην παράσταση. Τους έχουμε εκεί. Όχι όλοι, τέσσερις. Είναι τέσσερις από είναι Λος Μουχιέρ.
Οι όσοι έχουν δανείσει οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, τους πήραμε. Και ναι, τους έχουμε συνέχεια πάνω στη σκηνή. Πλαισιώνουν την παράστασή μας με έτσι. Άλλος ένας λόγος για την παράσταση. Ναι, έχουμε και χορό, θέλω να σας πω. Έχουμε τρεις κοπέλες που χορεύουν, τραγουδάνε, όλα τα κάνουν. Συμμετέχουν στο έργο και αλλάζουν την πλοκή. Όλα αυτά στο θέατρο Αυλαία, Δευτέρα και Τρίτη. Ναι, ναι. Το εισιτήριο είναι επίσης 10 ευρώ. Νομίζουμε ότι είναι μια πολύ προσιτή τιμή. Ναι, για τους ανέργους και για τους φοιτητές είναι στα 7. Ούτε να το συζητάτε. Για του Αιγαίου Πελάγους. Στο Νόησης από 19 Φεβρουαρίου. Συζητάμε πολιτικά. Κάθε Παρασκευή στις 8.30, πόλης, πολίτης, πολιτική. Όχι, δεν νιώθω όπως όλοι εδώ τριγύρω. Το παραλήρημα τους διόλου δεν μ' ανήκει. Να ζήσω μια μέρα, σε χάσω. Θα σ' αγαπώ κι ας είσαι βατυράκι. Και δεν με νοιάζει αν τρώω χαμιάρι ή σουβλάκι. Φτάνει να έχω για βατυράκι. Βαριά τα ξένα χέρια. Μπαίνουμε στο γήπεδο με δυνατή ομάδα. Θα δουλεύουμε σκληρά μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Με πάθος για ενημέρωση, κάνουμε την ανατροπή καθημερινά. Σε διπλό ταμπλό. Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Τώρα θα σας παρουσιάσω τους επόμενους καλεσμένους μου. Είναι η κυρία Μαγδαληνή Τσολάκη, πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας νόσου Αλσχάιμερ, και ο Κώστας Συμπριάλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας φοιτητών ιατρικής Ελλάδος, και ήρθαν για να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα Διάνοια, που από ό,τι κατάλαβα είναι αποτέλεσμα της ένωσης των δικών τους δυνάμεων, των επιμέρους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Από άποψη διανοίας, πώς θα πηγαίνουμε τελευταία? Αν αναφέρεστε στο πρόγραμμα, πολύ καλά. Αν αναφέρεστε στο δικό μας μυαλό, νομίζω ότι το διατηρούμε προς το παρόν. Το διατηρούμε.